Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο Χιτάφυλλης είναι ένα ηφαίστειο επικίνδυνων ρήπων. Είναι εστία επώασης και διασποράς νοσογόνων παραγόντων. Η στατιστική επεξεργασία από την ΕΛΣΤΑ το 2015 επιβεβαίωνε κατά τη διατύπωση του σχετικού δελτίου τύπου την τρομακτική τάση ανόδου συμμετοχής των νεοπλασιών στην περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής. Και αυτό είχε ανακοινωθεί από την διοίκηση Δούρου και μάλιστα είχε υποθεί συγκεκριμένα ότι η Φυλή είναι ένα μνημείο περιβαλλοντικού χάους, αρρώστιας και ανθρώπινου πόνου. Ο κύριος Πατούλης το 2019, τον Οκτώβριο του 2019, δηλώνει επίσης την τραγική κατάσταση και λέει ότι η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχίσει άλλο, τόσο γιατί βλάπτει το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, όσο και γιατί θα επέλθει ο κορεσμός του μοναδικού Χιτά που διαθέτει σήμερα το λεκανοπέδιο στη Φυλή. Λόγια ωραία, στατιστικές αληθινές, όμως στην πράξη δεν έγινε τίποτα. Κυριολεκτικά διαιωνίζεται αυτό το καθεστώς. Νομίζω ότι η συνοπτική ομιλία της παράταξής μας από τον Γιάννη τον Πρωτούλη τα περιείχε όλα. Θα σας πω ενδεικτικά 2-3 παραδείγματα για την επικινδυνότητα της ύπαρξης του Χιτά Φυλής και όλων των χώρων που έχουν αναφερθεί στο λεκανοπέδιο. Παραδείγματος χάρη στις μελέτες που έγιναν και με δυσκολία τα βρήκαμε αυτά, διότι απεκρύβησαν αρκετά από τα στοιχεία και για το οποίο είχε καταθέσει μηνυτήρια αναφορά η Λαϊκή Συσπήρωση και είχε αποκαλύψει τον Απρίλιο του 2021 τα στοιχεία όλα αυτά, παραδείγματος χάρη τα θυμίζω, στα επιφανειακά νερά, στα απορρέοντα μικροβιολογική φόρτιση με κολοβακτηρίδια, με σταφυλόκοκους, με εκατοντάδες μέχρι και δεκάδες χιλιάδες φορές μεγαλύτερη ποσότητα σε σχέση με επεξεργασμένα προσάρδευση λίμματα. Διαπιστώνονται μεγάλες υπερβάσεις πολλαπλάσιες των θεσπισμένων ορίων στα απορρέοντα επιφανειακά νερά προς τους πλέον επικίνδυνους τοξικούς ρήπους. Βρέθηκαν τιμές μέχρι 1.320 φορές παραπάνω από το επιτρεπόμενο όριο για το νικέλιο, 450 φορές για το χρώμιο, 1.120 φορές για το μόλυβδο. Συμπέρασμα, ένα εφιαλτικό κοκτέιλ από μολυσματικούς παράγοντες, από οργανικούς ρήπους και από καρκινογόνους και άλλους τοξικούς και επικίνδυνους ρήπους που διασπείρονται στην ευρύτερη περιοχή μέσω των επιφανειακών νερών. Στα δε υπόγεια ύδατα είναι παρόμοια τα ευρήματα και διαπιστώθηκε στα στραγγίσματα σοβαρή επίπτωση ως προς τους ρήπους στο ολικό χρώμιο και στα θηλυκά και έδειξαν, εκτός από τα στοιχεία, τα μεταλλικά στοιχεία που ανέφερα, διαπιστώθηκε σημαντική διαφυγή και υπόγεια μετανάστευση βιοαερίου. Σύμφωνα με την τελική έκθεση του Μάρτη του 2018, διαπιστώθηκε διαφυγή βιοαερίου σε μεγάλο ποσοστό και στη Φυλή και στα Χιτά των Λιωσίων. Και ειδικότερα ως προς την υπόγεια μετανάστευση αερίων, στο Χιτά Φυλής, στο υψηλότερο σημείο του εδαφικού αναγλύφου, αποτελεί αψευδή μάρτυρα της μαζικής υπόγειας μετανάστευσης βιοαερίου, από το οποίο το 27% είναι μεθάνιο. Και επίσης, επειδή αναφέρθηκαν πάρα πολλά για το θέμα της καύσης και το πράγμα εκεί πηγαίνει, θα μου επιτρέψετε να επισύμβουμε τον κίνδυνο στις ομιλίες των συναδέλφων που μίλησαν ότι αυτές δεν είναι ευρωπαϊκές οδηγίες. Ίσα-ίσα είναι ευρωπαϊκές οδηγίες. Ας δούνε, το είπε και ο Γιάννης ο Πρωτούλης, τι γίνεται στην πράξη, στη Γερμανία, στη Μεγάλη Βρετανία, που εισάγουν σκουπίδια, εισάγουν κύβους σκουπίδια για να καίνε τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας. Πώς είναι δηλαδή, δεν είναι ευρωπαϊκή οδηγία αυτό για το θέμα της πράσινης ανάπτυξης, τι λέει? Και επίσης πρέπει να έχουν υπόψη τους όσοι σκέφτονται την καύση ότι η διοξίνη είναι εξαιρετικά ύποπτη για καρκινογενέσεις, ιδιαίτερα τοξική στον άνθρωπο και προσέξτε, είναι ανθεκτική στη βιολογική αποικοδόμηση, δηλαδή
η ημιπερίοδος ζωής της διοξίνης, δηλαδή η μείωση στο 50% της αρχικής ποσότητας διάρκειας, μπορεί να διαρκέσει από 3 έως 30 χρόνια. Δηλαδή και τα εγγόνια και τα δυσέγγονά μας θα αναπνέουν διοξίνη και όλοι γνωρίζουμε όλα όσα έχουν γίνει με τη διοξίνη και διεθνώς. Επομένως, και να λάβουμε υπόψη ότι περισσότερη διοξίνη παράγεται από την καύση πλαστικών. Και ξέρουμε τι γίνεται με τα πλαστικά στις δύο χωματερές και εκεί που ετοιμάζεται. Τελειώνουμε αυτό. Εδώ είναι το αποκαλυπτικό που είχαμε δημοσιεύσει σε συνέντευξη τύπου και με τη μηνυτήρια αναφορά που είχαμε κάνει με τη λαϊκή συσπήρωση. Και πρέπει επίσης να σας πω ότι αυτές οι μελέτες και τα στοιχεία δεν έχουν παρουσιαστεί. Εμείς με κόπο βρήκαμε κάποια από αυτά που ανέφερα. Έγινε ερώτηση στη Βουλή από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας τον Απρίλιο, το Μάρτιο του 2022, ερώτηση στη Βουλή για ποιο λόγο απεκρύβησαν τα στοιχεία της μελέτης. Η απάντηση δεν έχει δοθεί ακόμα και έχουν περάσει 6 μήνες. Είναι σοβαρές οι ευθύνες και της πολιτείας, της κυβέρνησης, αλλά και της περιφερειακής αρχής. Ο καθένας να αναλογιστεί τις ευθύνες του. Ευχαριστούμε τον κύριο Σιώρα.